Χαίρετε. Ελπίζω να είστε καλά πρώτα-πρώτα. Ένα εύκολο βράδυ για τον Παναθηναϊκό, ξεκάθαρα. Μου θύμιζε έτσι ένα παιχνίδι, ας το πούμε έτσι, που μπορεί να κάνει ένας με ένα γρήγορο αμάξι, με έναν που έχει πιο αργό αμάξι και ο άλλος γκαζώνει σιγά-σιγά. Άμα δει ότι ο πιο αργός τον πλησιάζει, πατάει λίγο τον γκάζι και ξεφεύγει και πάει έτσι μέχρι το τέλος, που ουσιαστικά κρίνεται, ας πούμε, η νίκη και ο αγώνας, ας πούμε, η μάχη, οτιδήποτε. Ή, όπως πολλές φορές επίσης μπορεί να έχετε κάνει κι εσείς, να παίζετε με κάποιο ξαδερφάκι ως παιδάκια, πιο μεγάλα εσείς, πιο μικρό το ξαδερφάκι, λίγο το αφήνετε, λίγο το περνάτε, λίγο σας περνάει, αλλά στο τέλος ξέρουμε όλοι ότι θα κερδίσει ο μεγαλύτερος σε ηλικία και μπορεί να πέσει και μια σφαλιάρα. Λοιπόν, εντάξει, όλοι τα έχουμε κάνει αυτά όταν ήμασταν μικρά. Να πω δύο τρία λόγια θέλω λοιπόν για το Παναθηναϊκός Βιλερμπάν. Ουσιαστικά θέλω να ξεκινήσω πρώτα-πρώτα να πω ένα μπράβο στους Παναθηναϊκούς, γιατί τιμήσανε τη ρούξη του Μητρέσκου. Έφυγε εντελώς απρόοπτα, ας το πούμε έτσι, χωρίς να το περιμένει κανείς, σε πολύ νέα ηλικία η κοπέλα αυτή, μια εξαιρετική βολεϊμπολίστρια και εξαιρετικός άνθρωπος από ό,τι μάθαμε. Εδώ που είμαι στη Σερβία, το βόλεϊ των γυναικών και των ανδρών φυσικά είναι σε πάρα πολύ μεγάλη υπόλοιψη σαν αθλήματα, οπότε έχω αρχίσει και εγώ να ασχολούμαι αρκετά και με, τέλος πάντων, με φίλους που ασχολούνται και με βάζουν και μένα στο τρυπάκι να δω, να ασχοληθώ, να αποδώ αποτελέσματα κλπ. Και την Δημητρέσκου τη θυμόμουν πάντα σε μια πολύ καλή αθλήτρια του Παναθηναϊκού. Και όταν έμαθα ότι έφυγε η κοπέλα αυτή, πολύ στεναχωρήθηκε και πολύ σοκαρίστηκε. Γιατί στο τέλος είναι αυτό που λέμε, ότι κανείς δεν ξέρει τι θα σου ξημερώσει αύριο. Γι' αυτό λέω εγώ πάντα, προσέχετε τους δικούς σας ανθρώπους και τον εαυτό σας φυσικά, έτσι. Λοιπόν, πάμε στα βασχετικά. Ο Παναθηναϊκός δεν είχε πολύ μεγάλο πρόβλημα, δεν είχε σχεδόν καθόλου πρόβλημα, άλλο που μέχρι ουσιαστικά τις αρχές της τέταρτης περίοδου ήταν κοντά η Βιλερμπάν. Το πρόβλημα αυτό ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να πει κανείς ότι το είχε εντός εισαγωγικών, γιατί απλούστατα δεν γκάζωνε. Ίσως φυλαγόντουσαν και λόγω του επικείμενου αγώνα, του πάρα πολύ σημαντικού αγώνα με τον Ολυμπιακό, το ντέρμπι που από ό,τι φαίνεται θα κρίνει την τέταρτη θέση, ίσως θα δούμε τέλος πάντων, γιατί μου φαίνεται ότι αρχίζει και μυρίζει λίγο μπασκετικά δεκεμβριανά η φάση. Αν έχετε επίγνωση της ιστορίας, που πιστεύω έχετε όλοι, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι της ελληνικής ιστορίας, δυστυχώς ο εμφύλιος πόλεμος. Φυσικά εγώ τώρα το χρησιμοποιώ έτσι λίγο σαν παρομοίωση με τον πραγματικό εμφύλιο πόλεμο, για να πω ότι είμαστε αρκετά κοντά στο να ξεσπάσει εντός πολλών εισαγωγικών ο μπασκετικός εμφύλιος στα play-offs. Ελπίζω να το αποφύγουμε. Βλέπω πως δύσκολα θα το αποφύγουμε και με τα αποτελέσματα που φέρουν οι άλλες ομάδες. Για πάμε να δούμε λοιπόν τι είδαμε ακριβώς στο match που πέρασε. Εδώ είμαστε, χαιρετώ και επίσημα, καλησπερίζω, καλημερίζω αν βλέπετε την επομένη το πρωί. Μυρωδιά Σπυριάρας, Courtside Podcast, θέλω τα like σας, τα subscribe σας, κουδούνια, καμπάνες, έχω και ένα νέο. Φτιάξαμε Spotify, το οποίο δειλά αρχίζει και ανεβάζει τις εκπομπές που ανεβάζουμε εμείς, τους αγώνες, αλλά και όλες τις εκπομπές, με κάποιες ώρες καθυστέρηση, οπότε ψάξτε μας στο Spotify, θα προσπαθήσω κι εγώ σιγά σιγά να βρω και να βάλω τα link για να μπορέσετε να μας ακολουθήσετε, και εσείς που περπατάτε και θέλετε να ακούτε κάποιες κουβέντες, κάποιο χαβαλέ μπασκετικό τέλος πάντων που κάνουμε εμείς, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Ελπίζω να μας ακολουθήσετε και εκεί, να κάνετε τα follow σας, τις καμπάνες σας και τα υπόλοιπα κόλπα που απαιτεί τέλος πάντων και το Spotify. Τώρα, όσον αφορά τον αγώνα, πραγματικά δεν έχω πάρα πολλά να πω, γιατί ο αγώνας ήταν ακριβώς όπως το περίμενα, κακά τα ψέματα. Ήξερα ότι ο Παναθηναϊκός εν ώψη Ολυμπιακού δεν πρόκειται να φορτσάρει,
Δεν πρόκειται να έχουμε ένα ημίχρονο του στυλ 50-25, και γιατί να είχαμε στην τελική. Η Βιλερμπάν είναι μια ομάδα η οποία δεν είναι ομάδα έτσι για πολλά, αλλά σε κάθε περίπτωση έχει παίχτες στους οποίους σεβόμαστε, υποκλινόμαστε στην κλάση τους, έστω και αν είναι μεγάλη σε ηλικία, και προφανώς σεβόμαστε μπασκετικά και πρέπει να προσέχουμε, γιατί ό,τι και να κάνουμε, κάποια ομάδα η οποία δεν σέβεται τόσο σπουδαίους παίχτες μπορεί να την πατήσει. Ο Παναθηναϊκός αυτό το πράγμα μπορούμε να δούμε ότι το μισό έκανε, με την έννοια ότι ναι, ήταν αρκετά χαλαρός, αλλά πάντα ήταν εκεί προσεκτικός στο να κλείσει τέλος πάντων κάποια διαφορά η οποία μπορεί να άνοιγε κάποιες στιγμές στους 3, 4, 5 πόντους ίσως υπέρ της Βιλερμπάν, αν έφτασε ποτέ και τόσο, δεν έχω ιδέα, αλλά προφανέστατα όταν η κατάσταση το απαιτούσε ήταν εκεί η πράσινη, η μοβ μάλλον, μπλε μοβ, τι ήταν αυτό το χρώμα, ωραία φανέλα, μ' άρεσε εμένα εντωμεταξύ, για να καταφέρουν να φύγουν σιγά σιγά αυτοί και να φτάσει στο τέλος της διαφορά και στους 18 πόντους, αν δεν κάνω λάθος, στο τέλος του αγώνα. Μ' άρεσαν πολύ ο Σλούκας, ο οποίος ξέρετε ότι τον βάζω πάντα σημάδι και κοιτάζω την αναλογία assist και λαθών. Ήτανε καλός, ήτανε σοβαρός, με έναν αντίπαλο φυσικά, ο οποίος δεν είχε τον Μπάρι Σλί που είναι ο καλύτερος αμυντικός του, αλλά ο Ντεκολό, ο οποίος πάντα ήταν σοβαρός αμυντικός και πάντα καλός κλέφτης, δεν δημιούργησε πολλά προβλήματα στον Σλούκα. Μαζί του προφανώς είχε και τον Γκραντ, ο οποίος Γκραντ επανήρθε σε μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση, και αν είδα καλά στο τέλος ένα στατιστικό, παίζει να κάνει και ρεκόρ καριέρας, στην μικρή έστω τέλος πάντων καριέρα που έχει στην Ευρωλίγκα, μικρή ενώ σε αριθμητικούς, σε αγώνες τέλος πάντων, και φυσικά ο Λεσόρο, ο οποίος έκανε πλάκα στο άλλο το ντυμένο το ξύλο, το Γιουσούφα Φαλ. Ο Φαλ, έχω πάντα την εντύπωση ότι θα μπορούσε σε μια καλύτερη ομάδα, και όταν τον κρύβει κατάλληλα ένας καλός προπονητής, θα μπορούσε να κάνει κάποια πιο καλή καριέρα. Είναι 29 χρονών, είναι 2-22. Προφανώς έχει τα προβλήματα του δεινοσαύρου, του κάθε δεινοσαύρου, αλλά δεν το θεωρώ τόσο κακό, ας πούμε, όσο ο Κουμάντζε, ο οποίος είναι τελείως ντυμένο ξύλο της Άλμπα Βερολίνου. Παρ' όλα αυτά, σήμερα εκτέθηκε προφανώς, έχασε πάρα πολλά αμυντικά rebound, τον έκαναν γιογιό και ο Λεσόρ και ο Χουάντσο, ενώ κυρίως στο μάζεμα των επιθετικών rebound για τον Παναθηναϊκό και στα χαμένα αμυντικά για την Βιλερμπάν, έτσι. Αλλά όπως και να έχει, εντάξει, ό,τι για να πούμε, αυτός ο παίκτης τώρα μάλλον το έχει χάσει το τρένο, γιατί 29 χρονών, πότε να πάει να κάνει κάτι καλύτερο σε μια μεγαλύτερη ομάδα. Αλλά ο Χουάντσο κλασικά θα βάλει λίγους πόντους, αλλά στην άμυνα θα είναι λίμπερο, τερματοφύλακας, εξαιρετικός, έκανε μια τάπα βολεϊμπολίστικη, σαν να ήθελε να δώσει ένα χαιρετισμό άτυπο στη Ρούξη που λέγαμε νωρίτερα, γιατί έκανε μπλοκ με τα δύο τα χέρια, αν είδατε, στον Καμπαρό, αν δεν κάνω λάθος, ή στον Γκαουντί, δεν μπορώ να θυμηθώ σίγουρα, και ήταν προφανώς και αυτός παντού, όπως είναι πάντα στην άμυνα, πάντα λειψός, ας το πούμε έτσι, στην επίθεση, αλλά αυτός είναι ο Χουάντσο, τουλάχιστον φέτος ακόμα. Ο Ναν, εντάξει, να περάσει η ώρα, δεν τον είδα να είναι πάρα πολύ κεφάτος, αλλά εντάξει, ο Ναν προφανώς δίνει πολύ περισσότερα στους κρίσιμους αγώνες, οπότε αυτό δεν έχει και μεγάλη σημασία. Ο Γκριγκόνης ήταν καλός και αυτός, σούτ ωραία, έκανε και ένα σούτ στο πρώτο ημίχρονο που είχε κολλήσει ο Παναθηναϊκός στο τέλος της επίθεσης, που την πέταξε την μπάλα και μπήκε τρίποντο, και αυτό έλειγο ξύπνησε τον Παναθηναϊκό, νομίζω σε μια φάση εκεί που πρέπει να είχαν 5 πόντους, 3 και ισοφάρισε κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι ακριβώς. Όσον αφορά τώρα τη Βιλερμπάν, προφανώς η Βιλερμπάν είναι μια ομάδα η οποία θα ήθελα πολύ να αντικατασταθεί από την Παρί, η οποία είναι πιο πλούσια, με καλύτερο γήπεδο, η οποία κάνει πάρα πολύ καλή πορεία από ό,τι θυμάμαι στο Eurocup. Λένε ότι είναι και από τα φαβορί να το πάρει, και αν γινόταν να πάει η Παρί αντί της Βιλερμπάν, η οποία, εντάξει, ποια Βιλερμπάν τώρα, κατά ψέματα, έτσι, θα ήταν πιο ωραίο και πιο τριγκαδόρικο. Όλο να πας στο Παρίσι τώρα και πας στο Λιόν, ας πούμε. Στο Λιόν πήγαινε ο Μαντζουράκης. Με το Άντζα, με τον Άντζα και το Σπύρο Βάλα, ξέρω εγώ. Ποιους είχαμε, στόπερ εμείς τότε. Ντεκολό, τεράστιος παίχτης, ακόμα και σήμερα. Το μόνο που με ενοχλεί στον Ντεκολό, αλλά δικιά του είναι, δεν είναι δικιά μου, είναι η τεράστια μύτη, έχει τεράστια μύτη ο άνθρωπος.
συναγωνίζεται Νικήτα Τσακύρογλου, ξέρω εγώ, τεράστιο ηθοποιός Νικήτα Τσακύρογλου, αγαπημένος από Εχμέχ, Παγωτό κλπ. Αλλά η μύτη είναι στα ίδια επίπεδα. Τώρα από εκεί και πέρα, Λοβέρν επίσης πάρα πολύ ωραίος, τεχνικός παίχτης, εξαιρετικός, απλά με κομμένα πόδια προφανώς και λόγω πολλών τραυματισμών, αλλά και προφανέστατα γιατί δεν έχει πάρα πολύ μεγάλο βάθος η ομάδα του Πουπέ, αν δεν κάνω λάθος. Διώξανε τον Μπάρκερ, οι άλλοι διώξανε τον Ποτσέκο και πήραν αυτόν ο οποίος την μπουκλίτσα την περιποιείται, έχει ωραία μπουκλίτσα. Μου θύμισε, εσείς οι παλιοί Παναθηναϊκοί, δεν ξέρω αν θυμάστε, λογικά θυμάστε, Θανάση Δημόπουλο με μπουκλίτσα, μυστήρια, ο οποίος κατέβηκε να γίνει και πολιτικός, κάτι βουλευτής, δεν θυμάμαι το Βελόπουλο, κάτι τέτοια. Τα βλέπα και γέλαγα. Θανάσης Δημόπουλος, περιποιημένη μπουκλα, τερλέγγικη μπουκλα, έτσι γερή, δυνατή. Έχω ξεχάσει κάποιον, α. Ο Καουντή παίζει μπάσκετ με την Εθνική Γαλλίας και με τη Βιλερμπάν και με διάφορες ομάδες από την εποχή των Παγετώνων, ξέρω, έχει ξεχαστεί εκεί πέρα, δεν είναι να παίζει ακόμα. Καλός είναι ο πιτσιρικάς ο Ισραηλινός, Γιακώβ νομίζω λέγεται, και η λήψη του Πάρις Λί, ο οποίος σημαίνει, μου αρέσει ο Πάρις Λί, όχι τόσο για Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, αλλά για πιο μικρές ομάδες είναι ωραίος, στρωμένος, έτσι καλός playmaker και φοβερός αμυντικός. Ο Γιάκοβ να ξέρετε ότι είναι 20 ετών αν δεν κάνω λάθος, οπότε έχει μέλλον. Εφόσον είναι ευρωλιγκάτος με πολλά λεπτά συμμετοχής, εγώ πιστεύω αυτό το πράγμα είναι ένα project το οποίο είναι σε συνέχεια και μπορεί να γίνει κάτι καλό για αυτό το παιδί, ίσως ένα συμβόλαιο στη Μακάμπη αύριο μεθαύριο, είναι Ισραηλινός ούτως ή άλλως, οπότε αυτοί λογικά θα θέλουν να είναι γηγενή παίχτη για να πλαισιώσουν τους πολλούς Αμερικάνους που έχουν, έτσι. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο ιδιαίτερο. Πραγματικά ο Παναθηναϊκός έκανε πάρτι με τα επιθετικά rebound, πάρα πολλά επιθετικά rebound. Ξαναλέω, το φάλ τον κάνανε γιογιό, ας είναι 2-22 ο άλλος, του κάνανε πλάκα. Και προφανώς το πιο σημαντικό ίσως νέο για τον Αταμάν, τα κατά ψέματα, είναι ότι βγήκαν όλοι από το γήπεδο υγιείς. Είδατε τι έπαθε ο Ολυμπιακός με το walk-up σε ανύποπτη φάση με το Περιστέρι. Οπότε τέτοια πράγματα, ειδικά σε εύκολα μάτς, είναι τα πιο κρίσιμα, η υγεία, τα διαστρέμματα, κανένας αγκώνας, κανένα γόνατο, καμιά ιστορία, ας πούμε, καμιά διάσηση στο κεφάλι, οτιδήποτε. Οπότε αφού τέλειωσε αυτό όπως πρέπει για τον Παναθηναϊκό, υποθέτω ότι τα υπόλοιπα θα τα βρει ο Αταμάν και θα πάει στο μάτς με τον Ολυμπιακό για να τα δώσει όλα, όπως φυσικά και ο Μπαρτζόκας για τη δικιά μας την ομάδα, γιατί όπως ξέρετε είμαι Ολυμπιακός, δεν το έχω κρύψει, αλλά αυτό που περιμένω είναι ένα εξαιρετικό μάτς σε 6 μέρες, το οποίο θα κρίνει πάρα πολλά. Τώρα, δεν θα κάνω κάποια πρόβλεψη, προφανώς νωρίς ακόμα, θα κάνω και άλλα βιντεάκια για την κατάσταση που διαμορφώνεται. Ακούω ότι ο Τσούς Ματέο μπορεί να χαιρετήσει πρόωρα από τη Ρεάλ, γιατί δεν τους αρέσει καθόλου ο τρόπος που παίζει η Ρεάλ, ακόμα και αν είναι πρώτη. Εντάξει, δεν ξέρω. Μεσογειακός λαός, τα περαμένουν και αυτοί. Δεν αφήνουν να περάσει χρονιά τουλάχιστον και μετά να πάρουν κανέναν άλλον. Θέλουν να το διώξουν τώρα. Θα είναι λάθος, νομίζω. Θα είναι λάθος, νομίζω ότι δεν θα κάνουν καλά. Αλλά όπως και να έχει, ο Ματέο κινδυνεύει από ό,τι μαθαίνω. Λοιπόν, αυτά. Ελπίζω να τα είπα όλα. Το Spotify μην ξεχάσετε, ξαναλέω. Ασχοληθείτε λίγο και με αυτό για να μας βρείτε και εκεί. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε εν καιρό. Εσείς, όπως λέμε πάντα, να προσέχετε τον εαυτό σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Και φυσικά να παίζετε και να βλέπετε μπάσκετ, γιατί αυτό το μπάσκετ είναι ίσως το πιο ωραίο δευτερεύον πράγμα στη ζωή μας, μετά προφανώς από την οικογένειά μας και την υγεία μας. Να είστε καλά, χαιρετώ, γεια σας.